παράλογο, και αυτό είναι η εσχετοσύνη της αγοράς, νομίζω ότι τα μαγαζιά είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Εδώ υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι οι οποίοι είναι 60 χρονών, περιμένουν να πάνε 62-67 για να πάρουν. Χρωστάνε παντού, δεν μπορούν να πληρώσουν ουθενά. Τα έσοδά τους είναι πολύ χαμηλά. Μέχρι σε εισαγωγικά αράχνες που λένε χιλιάδες στα μαγαζιά, και αυτοί λένε ότι έχουν υπεραξία. Άρα ένα μαγαζί 10 χρονών πρέπει να τεκμήριο έχει 11.000 ή 12.000. Το περισσότερο 13 και όσο πάνε τα χρόνια πάει 15. Συγγνώμη, αυτό ούτε ανέκδοτο δεν μπορεί να σταθεί. Δεν το αντιλαμβάνω. Και όμως, ας πούμε, έχει νομοθετηθεί, είναι νόμος του κράτους. Και μάλιστα με 158 βουλευτές της συμπολίτευσης, χωρίς καμιά απώλεια, είπανε ναι, άσχετα τι λέγανε. Ναι, στα μαγαζιά, στους εμπορικούς συλλόγους, όπου πηγαίναν, ναι, ότι κάνουν προσπάθειες, αλλά ψηφίσαν αυτόν τον νόμο. Ο οποίος είναι οριζόντιος, και εγώ λέω το εξής απλό. Άντε έχουν δίκιο. Στον ένα που είναι συνεπής, εμείς τι θα του πούμε, ότι πρέπει να πάει να πληρώσει, αφού έχει έσοδα 8.000 καθαρά χέρια. Γιατί να πληρώσει για 14. Ποιον να πληρώσει. Είναι η αδυναμία του κράτους. Και απ' την άλλη μας λένε ψηφιακό μετασχηματισμό, POS, διασύνδεση, πρόστιμα. Την ίδια στιγμή λένε ότι είμαστε, δεν μπορούμε να κάνουμε έλεγχο, αδυνατούμε, γι' αυτό πληρώστε όλοι για αυτά τα χρήματα. Ουσιαστικά δηλαδή, ενώ μας λένε ότι καταργείται ο κεφαλικός φόρος του τέλος επιδεύματος, μέχρι το 26, ουσιαστικά το διπλασιάζει χοντρικά στο δράσιο το πράγμα με τα τεκμήρια. Γιατί αυτά τα τεκμήρια είναι μόνο στις ατομικές επιχειρήσεις. Δεν είναι στις εταιρείες τα ατομικά πρόσωπα ή και όλοι που έχουν κλπ. Φανταστείτε δηλαδή σε έναν δρόμο δύο μαγαζιά, το δικό μου είναι ατομική επιχείρηση του χρήστου, είναι Omicron Epsilon ή είχε. Αυτός μπορεί να δηλώσει ζημίες και να μην πληρώσει τίποτα στην εφορία και με τα ίδια αποτελέσματα να πληρώσει είτε οτιδήποτε να πληρώσω και ανάλογα με την παλιότητα 2.000, 2.500, 3.000. Απίστευτο εξωτερικό, όμως είναι νόμος του κράτους. Εμείς δεν πρέπει να το αφήσουμε, πρέπει συνέχεια να το λέμε σε οποιαδήποτε κουβέντα. Θεωρώ ότι ο στόχος του είναι να μαζέψουμε 650 εκατομμύρια. Δεν θα μαζέψουν ούτε τα μισά και θα προσθεθεί κάτι πάλι στα χρέη και θα προσθεθεί στο ιδιωτικό χρέος που αντί να απομειώνεται θα αρχίσει πάλι να παίρνει την άλλη χώρα. Δεν πρέπει να παρατάμε σε ένα οικοσύστημα, ξέρετε, λένε αυτοί με το δόγμα της Αρίδη που ακολουθούν ότι να γίνονται μεγάλες επιχειρήσεις, αυτές είναι καλές, ο κόσμος τα έχει σε αυτές, κτλ. Αυτό δεν γίνεται. Και πρώτον, σε ένα οικοσύστημα πάντα υπάρχει ο μικρός και ο μεγάλος. Το θέμα είναι πώς μπορούν να γίνουν οι μικρές επιχειρήσεις που είναι το 95, 96, 97% στην Ελλάδα, να γίνουν υγιείς. Για να γίνουν υγιείς πρέπει να αποκτήσουν ρευστότητα. Τη ρευστότητα, πώς την αποκτήσουν οι τράπεζες είναι κλειστές. Όλοι κάνουν από ίδια κεφάλαια χρηματοδοτούμε την επιχείρησή μας, είτε από τον τζίρο που παράγει η επιχείρηση. Άρα, επειδή ο Ξύπρος είναι να κλείσουν, συγκεντρώνεται, το έχουμε δει στα μάρκετ ότι υπάρχει απίστευτη συγκέντρωση, άρα όχι ανταγωνισμό και η ακρίβεια να κουνάζουν να είναι απόρρια από τη μία ανταγωνισμούληση για να λειτουργούν με συγκεκριμένες καρτέλ. Είναι πολλά τα ζητήματα δηλαδή, τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε τον επόμενο καιρό, όσο συντεταγμένοι είμαστε και όσο ζωντανοί και υγιείς είναι οι εμπορικοί σύλλογοι, τόσο έχουμε πιθανότητες επιτυχίας. Δεν είναι θέμα ανδρόστρια, δεν είναι θέμα καλή ομιλία, καλά, αλλά να συνταχθούμε πίσω. Δεν μετράει αυτό. Μετράει η μαζικότητα και πόσο άπλωμα είναι σε όλη την Ελλάδα. Αυτό όμως και αυτοί το ξέρουν, σας λέω κατευθείαν όλους τους κινδύνους. Δηλαδή θα παρατηρήσετε ότι ένας βασικός οικονομικός χώρος, μια οικονομική ανάσα ήταν τα ΑΕΚ. Δηλαδή μέσω των προγραμμάτων που μετάξαμε είχαν χρήματα πάλι δικά μας. Οπότε με κάποιο τρόπο πίσω επιστροφή, αν και στη Θεσσαλία δεν γινόντουσαν πολλά για άλλους λόγους, αλλά
δεν πάβει να ήταν και αυτό μια ένεση οικονομική. Τα τελευταία τρία χρόνια δεν γίνονται αυτά τα προγράμματα. Έχει πάρει όλα ο πρώην ΟΑΕΔΗ δίπλα. Τα χρήματα λιμνάζουν και προσπαθούμε να τα ξεπλοκάρουμε. Δυστυχώς από μήνα σε μήνα πάμε, γιατί αν ξεπλοκάρουμε, ενδεχομένως θα υπάρχει μια οικονομική ανάσα, γιατί ένας οικονομικός σύλλογος για να μπορεί να επιβιώσει χρειάζεται χρήματα. Χωρίς χρήματα δεν γίνεται. Το ξέρουν όμως και οι άλλοι καλά. Δεν επιζητούν. Ο κοινωνικός διάλογος στην Ελλάδα, ειδικά μετά τα μνημόνια, έχει υποβαθμιστεί ιδιαίτερα. Και το πρόγραμμα, ο οποίος έζησε και την εποχή, έστω και λίγη πριν τα μνημόνια, και την εποχή τώρα. Τώρα βλέπετε το ας πούμε το 100% μισθό. Το χέρι θα το δώσουμε εμείς, αλλά θα το αποφασίσουν άλλοι. Πώς γίνεται αυτό? Είναι προϊόν μνημονίου και ό,τι κέρδισε η πολιτεία, η εξουσία η πολιτεία ακριβώς. Η εκάστοτε εξουσία δυστυχώς δεν το δίνει, δεν το επιστρέφει η πίσω. Βέβαια, άσχετα αν ο νόμος το σε επέβαλε ή όχι. Δεν είναι υποχρεωτικό, δεν είναι υποχρεωτικό. Και αυτό όλα θα γίνει σιγά σιγά. Υπάρχει δραστηριότητα και ουσία. Υποτίθεται ότι η Θεσσαλία είναι κατεξοχήν αγροτικός κόσμος, οπότε εμείς πηγαίνουμε και μαζί τους. Δηλαδή, είναι ο κατεξοχήν καταναλωτής μας. Να μην το προσέξω κάποια, σαν έτσι πέρα τον έχουμε στα όπα. Ακριβώς, μα είναι στην ουσία η αγορά, είναι η αλυσίδα. Και αν δεν έχει ο αγρότης, δεν θα έχουμε και εμείς. Και αυτό μα φάνηκε. Το λέω το χαρακτηριστικό, αυτό ήταν με τον δώρο Χριστουγέννων όταν καταργήθηκε. Το Δεκέμβριο όλοι είχαμε το... ήταν πραγματικά η γιορτή της κατανάλωσης. Μόλις έφυγε αυτό από την αγορά, αμέσως η αγορά ήταν... Αυτό φάνηκε πάρα πολύ, φάνηκε πάρα πολύ. Οπότε εδώ με τον αγρότη, επειδή είναι ένα σύνολο του αγροτικού κόσμου, ήταν αδυνάτησε, μοιραίο είναι να έρθει και σε εμάς. Σε εμάς έρθει βέβαια και με μορφή γεωμετρικής πρόοδου και όχι αριθμοστάσεις, δηλαδή προστασιάζεται. Και επειδή ασχολούμαι και με τις οικοδομές, αν αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλία και συγκεκριμένα στα Τρίκαλα δεν κινούταν οι οικοδομές, θα υπήρχε σοβαρό πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή, όσο μπορεί να κρατηθεί σαν Τρίκαλα την οικονομία, την κίνει η οικοδομή. Γιατί είναι πολλά τα επαγγέλματα πίσω από την οικοδομή. Το εμπορικό κομμάτι έχει σοβαρό πρόβλημα. Αυτό σημαίνει όμως και ένα πράγμα. Ότι γίνεται πάλι. Ένα φαινόμενο, τι σημαίνει ένα φαινόμενο, έτσι να μαζεύει και φάει ο κόσμος της κακουριάς της πόλης. Η μεγάλη ζήτηση διαμερισμάτων και συγκεκριμένων γενικά της πόλης σημαίνει αυτό το πράγμα. Ότι κάποιοι... Θέλουμε να καθίσουν στα χωριά. Φέρνουν στα χωριά. Δεν φεύγουν, δεν θέλουν να φεύγουν. Δεν μπορεί να φύγουν. Μα οι αγρότες, οι νέοι αγρότες έχουν κάνει τέτοια κίνηση που θα τα παρατήσουν και θα φύγουν με τι. Με τη διαχείριση που βλέπουν που γίνεται στους αγρότες τώρα και με τις κοροϊδευτικές αποζημιώσεις, τέσσερα παιδιά τώρα οι οποίοι είναι 35 χρονών, 38 και λένε Θανάση, έχω κάποια χωράφια, αλλά ήταν να πάρω 20.000 αποζημίωση, ήταν να πάρω 15.000 αποζημίωση, μας δώσαν 1.800 ευρώ, μας δώσαν 3.800 και μας κοροϊδεύουν και μας λένε τώρα, μας λένε και δεν πρέπει με φράγμα. Πώς να ξεκινήσουμε, δεν μας έχει μείνει ούτε φόλοι φανάστη. Στα χωριά υπάρχει κόσμος που δουλεύει. Υπάρχουν αγρότες οι οποίοι είναι επαγγελματίες. Οι νέοι αγρότες μεγάλοι θα φύγουν. Είναι παιδιά πάρα πολλά τα οποία δουλεύουν. Στην Ολλανδία, στην Γερμανία. Απλά θα καταλήξει πάλι όπως ήταν παλιά με τους Ιφλικάδες. Δηλαδή σε ένα χωριό θα πάμε και στην Υποκυρία οι οποίοι δουλεύουν πραγματικά και λογικά γιατί περισσότερο δεν παίρνουν. Αυτό λέμε να εκλείψει παντελώς. Εμείς τώρα δεν μπορούμε να αρνηθούμε τέτοιο ζητήματα τόσο πολύ. Απλώς εγώ είπα ένα παράδειγμα. Δες τώρα γιατί να μείνει ο νέος από τα 2-3 μαγαζιά που βγάζουν 5 χιλιάρικα και να το κάνουν για 15 χιλιάρικα. Άρα αυτό το μαγαζάκι δεν θα συμφέρει, θα κλείσει, άρα θα γίνει δεν. Οπότε τι να κάνει ο νέος αυτό, θα πρέπει να αρχίσει τα Τρίκαλα. Και εγώ με τις όποιες οικονομίες αν έχει αγοράσει ένα διαμερισματάκι. Θέλουμε τα πολλά τα καταστήματα στις πόλεις, δεν θέλουμε τα πολλοπόλια και τις αλυσίδες. Πρόεδρε, υπάρχει ένα βασικό θέμα με τα επιμελητήρια. Το κομιτέ Καρδίτσας έχει να κάνει εκλογές από το 2017. Από το 2017. Να ολοκληρώσω το σκεπτικό για να σας πω. Από τον εμπορικό σύλλογο, θα ακούσετε κάποιες φορές
κάποια διαμαρτυρία, κάπου να εναντιωθεί σε κάποια μέτρα από το επιμελητήριο. Είναι ένα αγιογράφημα των κυβερνών, γι' αυτό τους συντηρούν. Αυτό όμως πρέπει να σταματήσει. Κάπου πρέπει να σπάσει αυτό. Δηλαδή, θα πηγαίνουμε, θα χτυπάμε την πόρτα και θα μας διώχνουν. Το επιμελητήριο δεν είναι συνδικαλιστικό. Αυτό είναι ο ρόλος. Το δεξί χέρι κάθε κυβέρνηση. Το δεξί χέρι κάθε κυβέρνηση. Δεν είναι το δεξί χέρι κάθε κυβέρνηση. Δεν είναι συνδικαλιστικό φορέα. Σαφώ και δεν είναι. Συνδικαλιστικό φορέα δεν είναι. Συνδικαλιστικό φορέα είναι η Ευρωπαϊκή Συμβουλή. Σε 7 χρόνια. Δεν έγινε το 21, δεν έγινε το 22. Έχει 7 χρόνια τώρα. Λόγω του πάμε την καμένα που έγινε. Χρήστο, είναι πανεπιστήμιο για 7 χρόνια. Είναι λάθος αυτό και πρέπει κάποια στιγμή να αλλάξει αυτό. Να πιάσουμε να γίνει αυτό. Δεν μπορεί τώρα. Δηλαδή θεωρούνται δεδομένοι. Ποιος θα φωνάξει, δεν θα φωνάξει κανένας. Δεν υπάρχει τίποτα. Ποιος θα διεκδικήσει. Όταν όλοι εκεί πάνε και αυτοί που έχουν τα χρήματα, είναι πολιτική συμβουλή, κακώς του. Εμείς δεν έχουμε χρήματα, δεν έχουμε προϋπολογισμό. Αυτοί που έχουν τα χρήματα θα μπορούσαν να πιέσουν. Δεν θα λάβουν. Γιατί. Στην καρδίτσα. Αν με επιτρέψετε, δεν είναι τώρα το θέμα στα επιμελητήρια. Είναι μια άλλη ιστορία, το είπα. Είναι νομικά προστασμοί. Είναι κράτος, δεν μπορούν. Αν κάνουν κάτι παραπάνω, μπορούν μέχρι να τους καθαιρέσουν. Γιατί τις εκλογές, αυτοί μπορεί να θέλουν να κάνουν εκλογές. Δεν τις καθόριζαν αυτοί. Εμείς μεταξύ μας αποφασίζουμε τι κάνουν εκλογές. Το επιμελητήριο τις καθορίζει το κράτος και τους λέει ότι θα κάνετε αλλιώς με νόμο. Οπότε μια άλλη διαδικασία και δεν πρέπει. Η διεκδίκηση έμεινε σε εμάς. Και γιατί εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε καλή διεκδίκηση, ένας λόγος μας δαράνε είναι οικονομικός. Δηλαδή, φαντάσου το σύλλογο. Πόσες εξαγωγικές επιχειρήσεις στην περιοχή σας. Σωστά, παράδειγμα για να κλείσει. Πόσες εξαγωγικές επιχειρήσεις. Στην περιοχή σου. Εξαγωγικές. Είναι δύο-τρεις. Πόση απασχόληση έχουν αυτές οι δύο-τρεις. Ένα τσίγκα που είναι πιο μεγάλο, κοντεύει τον 100 άτομα. Αλλά αυτό σταματήσει να κάνει εξαγωγές. Πόσα άτομα θα έχει υπαλλήλου στην επιχείρηση του, ή δεν θα σταματήσει να κάνει εξαγωγές. Αυτό που κάνει ένα επιμελητήριο πέραν των αυτών των οποίων λέτε ότι δεν κάνει, είναι ότι προωθεί τις εξαγωγές. Γιατί του κανένα δεν κάνει. Αν το πει να αλλάζει και ούτε. Το επιμελητήριο στηρίζουμε τους εμπόρους και στηρίζουμε. Λοιπόν, γιατί θεωρώ ότι τα θέματα πρέπει να λύνονται να συζητιούνται ένα. Κανονικά θα πρέπει να συζητιούνται ένα. Γιατί ναι, πρόεδρε, είναι σοβαρά θέματα και τα τρία. Και τα τρία θέματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Ένα θέμα το οποίο υπάρχει. Δεν είναι μόνο αυτά τα τρία. Εγώ είπα την ίδια ότι υπάρχουν διαφορετικά προβλήματα, τα οποία είναι χειρότερα. Και θα χρειαστεί να τοποθετηθούν όλοι, φαντάζομαι, γιατί είναι σοβαρά. Θα μου κόψει λίγο πριν. Λοιπόν, ένα κομμάτι είναι οι αποζημιώσεις του Ντάνιελ, τις οποίες θέλαμε τη συντήρηξη της ΕΣΑΕ στα Υπουργεία. Γιατί στον ομόλογο Άνσα κατέθηκαν 360 φαγγέλη, από τους 360 φαγγέλους οι 300 είναι ολοκληρωμένοι, οι υπόλοιποι δεν πρόκειται ποτέ και για κανένα λόγο να πάρουν αποζημίωση. Γιατί λείπει το ένα χαρτί από τον άλλο φάκελο, το ένα χαρτί από τον άλλο φάκελο, ενώ στον Ιαννό δεν έχει ακολουθεί η διαδικασία. Σήμερα ένας υπάλληλος δεν υπογράφει στο φάκελο να πάρει την αποζημίωση πληγής επιχείρηση. Και όσο, γιατί είναι υπός φάκελος. Αυτό πρέπει να νομοθετηθεί. Να νομοθετηθεί κάποιο τρόπο. Δεν υπάρχει τρόπος η περιφέρεια να εκταμιεύσει χρήματα και να τα δώσει στην πληγής επιχείρηση εάν παράδειγμα δεν έχει βιβλίο παγιών. Παρόλο που έχει κάνει την απόσβεση παγιών, μπορεί να έχει ένα είδος το οποίο να παίρνει ένα τηλέφωνο του και να μην το αγοράσει με τη μολόγη. Δηλαδή, πώς μπορεί να διαπεραστεί αυτό. Είναι υποχρεώσει την περιφέρεια. Δεν μπορεί να πάρει να υπάρξει νόμος ο οποίος να λέει παράληψη χαρτιών. Όχι, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Επειδή και αυτό και είναι δύσκολα τα πράγματα. Στον Ιαννό όμως δεν έγινε το ίδιο. Υπάρχει ένα μπούσουλα στο τι πρέπει να γίνει. Έτσι, να δώσει ένα. Να δώσει μια άδεια έρχο και έρχο. Άδεια σκήσεως.
Άδεια και έχω πολλά καταστήματα. Άδεια λειτουργία. Άλλο αρχή επαγγέλου, άλλο λειτουργία. Άδεια λειτουργία. Οι περισσότεροι δεν έχουν άδεια λειτουργία. Άδεια λειτουργία. Όχι, όχι. Βιοτέχνη, συνεργεία, καταστήματα, διάφορα. Οι πάντε έχουν άδεια λειτουργία. Εδώ στο Τρίκαλο είναι γύρω στο 80% καταστήματα, οι επιχειρήσει που δεν έχουν άδεια λειτουργία και δεν μπορούν να χωρέσουν. Ξεκίνησε και από τι συμπολικέ. Υπηρετικού ενδιαφέροντο επειδή του κυνηγάνε, τι έχουν τι άδειε λειτουργία. Αυτοί που είναι βιοτέχνε, επειδή δεν του κυνηγάνε ποτέ, δεν έχει κανένα. Από του 100 βιοτέχνε, οι 2 έχουν άδεια λειτουργία. Όχι, έχω. Ζητάνε και από κάποιου που έχουν εμπορικά καταστήματα. Όμω, εγώ πώ μπορεί να προσπεραστεί αυτό. Επειδή έρχονται στο γραφείο μου άνθρωποι και ενδιαφέρονται να αποκτήσουν άδεια. Όχι γιατί ήρθε το πρόβλημα, αλλά σου λέει εγώ δεν γνώριζα, γιατί συνόμιζα αφού είχα κάνει ένα ξυπνοδρία, ότι είμαι καλυμμένο. Δεν υπάρχει περίπτωση λένε να του αποζημιώσουν, γιατί και να βγάλουν σήμερα άδεια λειτουργία θα είναι μεταγενέστερη ημερομηνία. Δεν θα είναι αδρομηνία σήμερα. Άρα αυτό, αν κάνουμε ξέρω εγώ, μια παρέμβαση. Και... Ναι, όχι, τώρα είναι πρόχειρη προσέγγιση. Προσπαθώ να δω για το επιχείρημα. Δηλαδή η απόδειξη ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση λειτουργεί νομίζω ότι είναι αδέα. Όχι, είναι άλλο το θέμα. Η άδεια λειτουργία θα έπρεπε να την έχει κάθε επιχείρηση. Η άδεια λειτουργία θα έπρεπε να την έχει κάθε επιχείρηση. Μπορεί να το τιμωρήσει όμω επειδή δεν την έχει την άδεια λειτουργία. Αν έχει την άδεια λειτουργία, να σου πάρει ένα χιλιάρικο πρόστιμο. Ω όφιλε. Όμω δεν μπορώ να χάσω την αποζημίωση γιατί έχω 10 χρόνια ή 20 χρόνια αυτή η επιχείρηση που λε έδινε την απορία τη, έδινε το ένα, έδινε το άλλο. Άρα έχει κάποιε προποθέσει. Αυτό λέω να βρούμε τον τρόπο πώ μπορούμε να το ξεπεράσουμε. Ναι, ορισμένε προποθέσει. Να τις κόψουμε, αυτό λέμε. Γι' αυτό συζητάμε, φαντάζομαι. Δεν θέλω να προσπεραστεί. Τα στοιχεία, δηλαδή η άδεια λειτουργία δηλαδή που μου λέτε, θεωρώ ότι μπορεί να ξεπεραστεί ή τουλάχιστον είναι ένα μαγικό. Έχουν τη διάθεση, από ό,τι μου λένε, να βγάλουν τώρα. Λοιπόν, αλλά όμως δεν τους αποζημιώνει γιατί θα έχει μεταγενέστερη ημερομηνία από τον έλεγχο. Υπήρχε φορολογία σε αυτή την επιχείρηση. Εάν υπήρχε να απεγκλωβιστούν αυτά. Τέλος. Όφιλα να ισχύει η αναδρομικότητα που λένε στην άρθρα. Και τι τελειώνει αφού έχουμε στοιχεία ότι λειτουργούσε. Αφού λειτουργούσε και φορολογούνταν να απεγκλωβιστεί. Να πω λίγο κάτι. Μια μικρή παρέμβαση. Υπάρχει, έτσι πλανάται στον αέρα η εντύπωση σε όλους αυτούς που έχουν πάρει τις ζημιές ότι δεν θέλουν να τους δώσουν λεφτά. Και αυτό είναι γεγονός, έτσι, γιατί λόγω της δουλειάς μου και αυτόν τον κόσμο συνεχώς ταλαβερίζουμε και αυτό το πράγμα είναι γεγονός ότι δεν θέλουν να τους δώσουν λεφτά. Είτε δεν υπάρχουν, είτε δεν ξέρω, αλλά δεν θέλουν να δώσουν λεφτά. Και ψάχνουν λέει, να βρουν τρόπους πώς να μην δώσουν λεφτά. Και μιλάμε τώρα για επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πάθει τεράστιες ζημιές και 100.000 και 200.000 και 300.000 και δεν έχουν πάρει τίποτα. Εκατομμύρια. Δεν μιλάμε τώρα για την πλειοψηφία, δεν μιλάμε για τους 10-20, έτσι. Αλλά και στον απλό κόσμο που έχουν μείνει στα σπίτια τους. Αυτό το πράγμα και εκφράζονται ακόμα και παράπονα ότι ο Τριαντόπουλος κοιτάει λέει, τον Βόλο και δεν κοιτάει τα Τρίκαλα και την Καρδίτσα, ξέρω εγώ. Δηλαδή, όχι, ακούγονται. Όχι, ένα κομμάτι. Θέλω να πει περισσότερο. Εμείς είμαστε πιο ψύχραμα να δούμε ακριβώς. Εγώ σας μεταφέρω το κλίμα. Το άδεια λειτουργία που άκουσα, το θεωρώ σοβαρό, δηλαδή με την έννοια να είναι μια προϋπόθεση η οποία αν δεν υπήρχε θα παίρνω κάποιες άδειες. Να βρούμε τέτοιες άδειες που μπαίνουν και αποκλείουν, ούτως ώστε να τις κάνουμε άγιοι ένα πακέτο. Σε αυτό συμφωνώ, αλλά όταν τα λέγαμε, όταν θυμάστε, πηγαίναμε και στον Υπουργό και του λέγαμε ότι υπάρχει ο νόμος του 21 που έχει ψηφιστεί, είναι νόμος αυτός. Δεν είναι, το βγάλανε, είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση των επιτροπών των περιφερειών. Υπάρχει ο νόμος και τον έχω και μπροστά μου, ναι. Που λέει το εξής, ότι για δικαιούχους είναι ασκούσαν νόμιμη υπονομική δραστηριότητα την ημέρα επέλευσης της ομηνίας και συνεχίζουν να λειτουργούν με το ίδιο αφημί κατά χρόνο καταβολής τους, η νόμιμη λειτουργία αποδεικνύεται από την άδεια λειτουργίας. Ο νόμος του 21. Ο νόμος καταργείται μάλλον. Δεν καταργείται να το... Ακριβώς. Το ίδιο λέμε όλοι. Δηλαδή...
το προβλέπει μέσα. Οι υπηρεσίες κάνουν αυτό που λέει ο νόμος. Η ίδια κυβέρνηση, η ίδια κυβέρνηση το πτήσε το 21. Δεν κατηγορούμε την υπηρεσία. Κατηγορούμε, όχι καλά δεν κατηγορούμε. Προσπαθούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή, μια και βλέπουμε αυτό το αποτέλεσμα. Όχι, μπορούμε να το προσπεράσουμε. Να δημιουργήσουμε την πολιτική βούληση αυτή, ούτως ώστε να δημιουργηθεί μια τροπολογία στον νόμο που το συγκεκριμένο που λες που θέλω το νόμο να μου πεις, ποιος είναι ο νόμος. Ούτως ώστε να παρέχουμε και να πετύχουμε αυτή την τροπολογία για πολλοί συνάδελφοι να ξαφνικά να δουν φως. Πολλές επιχειρήσεις, κύριε Πρόεδρε. Αλλά μόνο η απειλή λειτουργία δεν μπορεί να είναι. Το λέει ξεκάθαρα. Διότι έχουν ενοικιασμένο χώρο και αυτά τα κτίσματα δεν προϋποθέτουν τους όρους δόμησης ή από οδούς ή από τον ή από τον και έχουν κόλλημα να πάρουν στις. Όχι, είναι σε μια περιοχή, η εταιρεία σε μια περιοχή που δεν είναι στον νέο πολιτικό σχεδιασμό. Είναι εκτός πολιτικού σχεδιασμού που υποτίθεται ότι περνάει η βιοτεχνία επιστημικός. Είναι πολλές. Και σου λέει εδώ πέρα δεν μπορείς να δώσω άδεια. Άμα είναι η εταιρεία σου από το 2013-2014-2012, πιθανόν να έχεις άδεια. Να μην αποδεικνύει τις δουλειές. Εμείς ας λέω να παρέχουμε ζητώντας την τροπολογία του να μην αποδεικνύει αυτός ο λέει ο νόμος ότι υπάρχει την άδεια λειτουργίας και να ζητάει άλλα κριτήρια. Ό,τι έγινε με τον Ιαννό δηλαδή, στον Ιαννό, δεν υπήρχε ο νόμος τότε. Δεν υπήρχε ο νόμος που ζητούσε την άδεια ή φέρτε μας το βιβλίο Παγίων. Και γιατί το κάνατε, γιατί το Πρόεδρε, το κονδύλι και στον προϋπολογισμό είναι λιγότερο 600 εκατομμύρια, δεν θα μπερβούν αυτό το κονδύλι. Και στον καινούργιο προβληματισμό τα ίδια λεφτά βγάλανε. Δεν έχουν παραπάνω να δώσουν. Δεν δίνουν. Δεν θα δώσουν. Να κλειδώσουν. Και σου λέει αυτό μπαίνει εδώ. Πολλά δώσαμε έτσι θα μα βγει πολύ μεγάλο. Ακριβώς. Αυτό θα μα βγει. Δεν είναι τίποτα εδώ. Ξέρουμε αυτή τη σελίδα κάνει χιμ. Θα φύγουν 600. Τι να κάνει. Στην Λάρισα, επειδή το ξέσπασμα έγινε όλο στη Λάρισα, έχει πολύ μεγαλύτερες ζημιές και ποσοτικές, αλλά και οικονομικές. Δηλαδή υπάρχει επιχείρηση στη Λάρισα που εγώ όταν πήγα και την είδα, στην τρίτη μου επίσκεψη έβαλα πλάκα, έβαλα σοκ. Πάνω από 20 εκατομμύρια. Και εδώ στα Τρίκαλα. Και εδώ στα Τρίκαλα. Έφτασε εκεί. Τάκη, ένα θέμα είναι αυτή η τροπολογία του νόμου. Ένα δεύτερο θέμα. Ένα δεύτερο θέμα είναι ότι πρέπει με αυτό με τα πάγια να ξεμπερδέψει η ιστορία. Δηλαδή πήγαν σε μαγαζί και του λένε τιμολόγια αγορά του μηχανήματος. Ρε παιδιά, εγώ καταστράφηκα, πλημμύρισα. Ποιο τιμολόγιο μου ζητάτε. Ποιο τιμολόγιο μου ζητάτε. Και λέει δεν μπορείτε, δεν μπορώ να σας αποζημιώσουν. Πριν από 20 χρόνια, 30 τώρα. Άρα πρέπει να λύσει τα χέρια των υπαλλήλων. Όχι, είναι το άλλο. Πριν από 20 χρόνια, είναι αποζημιωμένο. Άρα είναι υπόσχεση. Δεν ξέρω, μπορεί να σου πει ένα θέμα που δεν υπάρχει. Θα υπάρχει αυτή η εταιρεία. Έτσι πρέπει να πω. Έτσι πρέπει να πω. Έτσι πρέπει να πω. Έτσι πρέπει να πω. Όμως από την άλλη να πω και το εξής. Δεν αφορά κυρίως το πρόβλημα της εμπορικής επιχειρήσης. Γιατί οι εμπορικές επιχειρήσεις που είμαστε εμπορικοί σύμβουλοι. Άσε να μπλεκόμαστε και με συναντία επαγγέλματα. Ακόμη και οι ίδιοι. Οι εμπορικές επιχειρήσεις δεν απαιτείται πουθενά άδεια λειτουργίας. Οι βιοτεχνικές. Τα εργαστήρια. Απαιτήθηκε και από εμπορική επιχείρηση. Τα ποιητικέ επιχειρήσει. Και εμπορικέ. Και εμπορικέ. Ο νόμος δεν ζητάει από εμπορική επιχείρηση. Άλλο αν το ζητάει. Αν πα να πάρει ένα πρόγραμμα, θα σου πει φέρει την άδεια λειτουργία. Δεν υπάρχει άδεια λειτουργία για εμπόριο. Υπάρχει. Στον χώρο. Για εμπόριο δεν υπάρχει άδεια λειτουργία. Υπάρχει το δίνει περιφέρεια. Πάλι όμως παίζει ρόλο ποιο καν έχει
Έβαλα CAD υπηρεσίας πρώτον, έχω και εμπόριο, έχω και βιοτεχνία, ναι. Γιατί έχω προσπεράσει πολλά πράγματα έτσι. Πας στην αστυνομία, στην πυροσβεστική, και λέει ποιο CAD έχεις. Λέει παροχή υπηρεσιών διαφήμισης. Από κάτω έχω μεταξιοτυπία, έχω κύριο, από αυτά όλα πετούν άδεια λειτουργίας. Ναι. Δεν κοιτάει κανένας. Ναι, τον πρώτο μόνο ναι, κοιτάει. Πάντως, να μιλώσω σε συναντήσει με τον τηλεφώνο, το Υπουργείο είναι διατεθειμένο να το ξεπεράσει, αρκεί να υπάρχει υπογραφή από την περιφέρεια, από τις επιτροπές της περιφέρειας. Θεωρώ ότι αδύνατο να υπογράψουν οι επιτροπές της περιφέρειας. Ένα θέμα είναι. Τίποτα, αυτό για μένα είναι τρίπλα. Τι θα πει δηλαδή η υπηρεσία της περιφέρειας, θα πει εγώ αν είμαι νόμιμος με άδεια λειτουργίας, θα πει είναι πολιτική βούληση, είναι καθαρά κυβερνητικό θέμα και το Υπουργείο Ανάπτυξης μπορεί να βρει άλλο τρόπο. Το είπα το γνώρισε και η αγορίτσα. Από τη στιγμή που το αποδεικνύω μετά αφημί μου και πληρώνω, άρα λειτουργούσα, άρα έπαθα ζημία. Διαφορετικά μου κρατάει. Ενώ έπαθα ζημία, εσείς δεν με αποζημιώνετε. Είναι απλό. Απλώς το βάλανε έτσι πως το ακούω τώρα, πρώτη προσέγγιση και το έργο. Είναι λες και θέλω να βάλουν ένα κόφτη. Δηλαδή στον Ιαννό ήταν τόσα πολλά λεφτά. Όχι, βάζαν κόφτη για να περάσουν τα εμπόδια για να γλιτώσουν τα λεφτά. Δεν ξέρουν άδεια λειτουργίας. Τώρα μιλάμε για τα μηχανήματα. Φαντάζομαι να μιλήσουμε για τα πράγματα. Τα οποία ήταν έτοιμα για να γίνουν εξαγωγή και πάθα σημεία. Τα οποία μιλάμε τώρα δεν μπορούσαν να σάκουν. Εκεί μπορείς, όχι, εκεί μόνο με το τιμολόγια μπορεί να κάνεις κάποιο. Αλλά είναι πιο ειδικά θέματα. Αλλά για τέτοια θέματα μπορούμε να. Έχουμε υποχρέωση να παρέμβουμε. Το αποτέλεσμα δεν το ξέρω τώρα, δεν μπορώ να σα πω. Δεν είμαι εκτελεστικό, δεν είμαι κυβέρνηση. Αλλά η δική μα υποχρέωση είναι και κακό που μέχρι τώρα δεν έχουμε παρέμβει. Σε αυτό το θέμα της άδειας λειτουργίας. Ίσως είναι γιατί το καθαρά εμπορικό κομμάτι η άδεια λειτουργίας δεν την απασχολούσε ιδιαίτερα και είναι πιο συνήθεια στις βιοτεχνίες και σε όλα αυτά. Αλλά όλες οι παλιές επιχειρήσεις είναι όπως το η έναρξη, παλιά δεν είναι και η έναρξη και αυτό μια ζωή το ψάχνω και ποτέ κανένας δεν το έρθει και ήταν κάποιο κομμένο στα παλιά βιβλία. Κάπως έτσι είχε γίνει και με την άδεια λειτουργία. Εμείς οφείλουμε πάντως σε αυτό να. Να ξεπεραστεί αυτό, πρόεδρε, όπως το αναφέρατε. Να το σηκώσουμε όσο για να τελειώσουν, να πάρουν χρήματα. Εγώ έχω τη θέση όμως άγγιση στο σκρέμα. Το είχαμε πει αυτό. Το είχαμε πει και είπα ότι το ξεπεράσουν οι επιτροπέ. Δεν θυμάστε μα είπαμε ότι. Δεν πάμε και τόσο με το γράμμα του νόμου, δεν θυμάστε μας απάντησε. Θα το ξεπεράσουν οι επιτροπές. Τώρα που δεν το ξεπεράνε οι επιτροπές. Δεν το ξεπεράνε το βιβλίο. Ακριβώς. Ένα, δύο, τρία. Πρόεδρε, το λέγαμε αυτό και μας είπε, η απάντηση ήταν αυτή. Εντάξει, θα το. Οι επιτροπές δεν θα είναι τόσο αυστηρές με το γράμμα του νόμου. Θα το κουρλώσουμε. Θα ξεχαστεί σιγά σιγά, θα καταλάβουμε ότι δεν παίρνουν τίποτα, οπότε θα σταματήσουμε. Εμείς δεν πρέπει να αφήσουμε να ξεχαστεί αυτό, γιατί οι συνάδελφοι πρέπει να πάρουν τα χρήματά τους. Ναι, αυτό είναι το δικό μας καθήκον. Λοιπόν, φεύγω από τον Ντάνιελ. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό, γι' αυτό και το ανέφερα πρώτο. Στη συνάντηση με τους Αχινίδες των Υφυπουργών Οικονομικών του 2012, αναφέρω τόσο παλιά γιατί είχε πει την έκφραση ότι δεν μας ενδιαφέρουν πόσες εμπορικές επιχειρήσεις θα κλείσουν αρκεί να μην κλείσει καμία παραγωγική επιχείρηση. Ανέφερε ο Πρόεδρος ότι θα κλείσουμε. Ή θα κλείσουμε ή θα συνεργαστούν. Αυτή τη στιγμή, εάν δεν συνεργαστεί το εμπόριο με τον οποιοδήποτε τρόπο, είτε κάνει επιτερία, είτε κάνει οίκη, εάν δεν συνεργαστεί, θέμα χρόνου να κλείσει. Ξεκίνησε το 12 αυτή η ιστορία. Και θα ολοκληρωθεί φαντάζομαι το 2025. Αυτό το κάνω σαν διαπίστωση. Και τώρα σαν. Ναι, εντάξει.
εντάξει, δεν. Έχουν βρει έναν τρόπο που μπορούν μαγαζιά. Το διάγραμμα εξήγησε το διάγραμμα. Αυτό είναι το θέμα. Πώ μπορούν να είναι. Το λιανεμπόριο είναι τελείω διαφορετική διαδικασία. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου ότι μα έχουν βάλει ότι δεν είμαστε παραγωγική διαδικασία. Και εμεί προσπαθούμε να πείσουμε ότι το ράφι καθοδηγεί οποιοδήποτε παραγωγικό μοντέλο. Άρα, αν συνεργαστούν με τι μικρέ επιχειρήσει, τι οποίε τη Δευτέρα είπε στην Τράπεζα Ελλάδος ότι υπάρχει κάποιο σχέδιο για τι μικρέ επιχειρήσει, πώ θα επιβιώσουν, όχι να κλείσουν. Να κλείσουν. Ναι, και τι θα του κάνουν αυτού, να πάρουν. Να του κάνουν από την αργία. Ναι, μπράβο. Λοιπόν, ένα και ένα τελευταίο κομμάτι είναι το κομμάτι με τι ρυθμίσει στο ΚΕΑΟ και τι οφειλέ προ τα ασφαλιστικά ταμεία. Έχω την εντύπωση ότι η Θεσσαλία είναι εκτός, αλλά από ό,τι ακούω είναι εντός. Είναι εντός. Δηλαδή, όταν κάποιος χρωστάει, δεν μπορεί να πάρει ασφαλιστική ασφάλιση, όχι. Δύο μήνες να ανακαλύψουν ότι είναι Θεσσαλός. Και ανακάλυψα από χθες μια συζήτηση που είχα. Υπάρχει μια ρύθμιση 24 μήνη. Παλιά, όταν είχε μια ρύθμιση 12 μήνη ή 24 μήνη, τη χαλούσε. Υπάρχει για ρύθμιση. Τη χαλούσε και ξανά έφτιαχνε πια καινούργια εφόσον προσθέτει το καινούργιο χρέη, καινούργιες οφειλές. Ναι, τώρα αυτό δεν υπάρχει. Τώρα αν έχει κάνει ρύθμιση 24 μήνη ή 12 μήνη και δημιουργήσει άλλα χρέη, πρέπει να κάνει. Και δημιουργήσει άλλα χρέη, οποιαδήποτε οφειλή πληρώσει στο ΚΕΑΟ για τη ρύθμιση σου δεν πάει στη ρύθμιση. Πάει στην οφειλή η οποία ήρθε από το ταμείο σου για να εξοφληθεί η οφειλή αυτή. Όταν παίρνει τηλέφωνο για να συζητήσει, για να την κλείσει και να σε ξεκινήσει καινούργια, σου λέει μετά από ένα χρόνο. Άρα είναι θέμα χρόνου, ακόμα και αυτοί οι οποίοι έχουν την ασφαλιστική ρύθμιση. Όχι, όχι. Εδώ είναι, Τάκη, το είπαμε και προηγουμένως στον προλογό μου, ότι το αίτημά μας σε εμάς είναι μια νέα ρύθμιση, η οποία συμπεριλάβει όλα στα πρότυπα τη 120. Αν θέλουν να λένε ότι πάμε στην κανονικότητα, δεν είχαμε κανονικότητα. Είναι επιστρέφει η πρόεδρε του προηγούμενου καθεστώς που έλεγε 12 μήνες. 12 μήνες. Τι οφειλές έχω, 10.000 οφειλές. Ναι, λέω, εντάξει, αυτό. Ρυθμίζω, πληρώνω. Ναι, εφόσον προσθεθεί καινούριο, χάλασε τι μου. Ναι, δεν να ξαναδημιουργήσω καινούριο. Θεώρησα ότι αυτό το πράγμα το κάνα συνέχεια. Κάνα δύο πέραν τη ρύθμιση και ξανά βγούσα την. Είναι ένα μοντέλο το οποίο απέτυχε. Γι' αυτό πρέπει να ενώσουμε δυνάμεις να βγει μια καινούρια ρύθμιση. Απέτυχε, αλλά λειτουργούσε. Εφόλιες της ύλης μόνο. Ναι, ναι. Εφόλιες της ύλης. Είναι γιατί. Συνέχεια βγαίνουν καινούργια χρέη. Πρέπει να δείξουμε ότι είχαμε την προηγούμενη χρονιά κανονικότητα. Δεν είχαμε ενεργειακή κρίση. Τα πάντα ήταν παγωμένα. Όσο και μετά από δύο χρόνια πανδημίας που τον ενάμιση χρόνο ήμασταν κλειστά. Τόσο εύκολα συνέρχεται μια επιχείρηση. Ναι, λέω εγώ τώρα. Τόσο εύκολα συνέρχεται μια επιχείρηση. Όχι, βέβαια. Δεν δημιουργήσαμε παραπάνω χρέη. Αφού δεν εισπράττουμε, άρα δεν μπορούσαμε να ανταποκριθούμε στις δόσεις. Άρα το δίκαιο και σωστό, γιατί κάθε φορά με τους γνωστούς ανθρώπους στην τηλεόραση που λένε ότι ναι, μια χαρά πάλι θα τους δώσουμε ρύθμιση. Μα η ρύθμιση βάλει. Αν θέλεις να δώσεις λύση, θα σου πω το 15. Οι τράπεζες πηγαίναν από το κακό στο χειρότερο. Άρα τι κάναν, κάναν ένα ολόκληρο σχέδιο εξυγείας των τραπεζών. Η οποία έγινε και από την τσέπη μας, αλλά δεν έχει τόση σημασία. Πώς λέω, δεν έχει, έχει. Πώς δεν έχει. Σημασία, αλλού θέλω να καταλήξω. Τον όρο που χρησιμοποιήσανε, εξυγείας των τραπεζών. Πήραν τα κόκκινα, πήραν τους σέρβις, έργα, κάναν το ένα, κάναν το άλλο, κάναν καθαρές τις θέσεις και τώρα είναι μια χαρά η τράπεζα και μάλιστα η ρεστότητά της είναι πολύ μεγαλύτερη από ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες. Ωραία. Κάντε ένα σχέδιο εξυγίασης των μικρών επιχειρήσεων. Και μετά, αφού εγώ εξυγιαθώ και είμαι λευκός και καθαρός, ελάτε, βάλτε και τους κανόνες και όποιος δεν έχει τον κανόνα, κλείστε τον τότε εκείνον. Αλλά δεν το κάνουν. Δεν το κάνουν γιατί φοβούνται, γιατί η εξυγίαση των επιχειρήσεων, άρα δυνατή μικρή επιχείρηση, σημαίνει ότι ο μεγάλος δεν μπορεί να ανασάνει, αισθάνεται τον ανταγωνισμό και δεν θα είναι καρτέλ. Εγκλωβίζεται και οι τράπεζες εγκλωβίζονται. Πρόεδρε, το θέμα είναι ένα, ότι τώρα τελευταία αναφέραν για 240 νέες δόσεις. Τι θα γίνει αυτό. Τώρα, στην τηλεόραση. Όχι τώρα. Πριν ένα μήνα. Τώρα αυτό το είπε ο αυτιάς σας. Μα τελευταία. Εάν κάνουν 240 δόσεις, στο κρατικό αλλάζουμε μέσα του. Πρόεδρε, κοίταξε το αυτό. Ανέφερε για το ΕΦΚΑ.
για το δημόσιο. Δεν υπάρχει ούτε μία στο δισεκατομμύριο. Πρόεδρε, αυτό που λένε, ευχαριστώ εγώ το αστό, κατάλαβα τι λέτε. Είναι ο εξαδικαστικός μηχανισμός, ο οποίος είναι μια διαδικασία δηλαδή, του πτωχευτικού δίκαιου. Το ιδιωτικό χρέος. Με βελτιώσεις που πρότεινε η ΕΣΕ για πρώτη φορά, τις υιοθετήσαμε έστω και το 50%, βελτιώθηκε λίγο. Παρ' όλα αυτά είναι ιδιαίτερα δύσκολο το να πας κάποιος στο πτωχευτικό. Είναι η δεύτερη ευκαιρία που λένε που δεν είναι δεύτερη ευκαιρία. Είναι ένας συνδυασμός πολλών και είναι ειδικό θέμα, το οποίο ας το πιάσουμε ένα. Εμείς μιλάμε για τον πολύ κόσμο. Ο πολύς κόσμος, επαναλαμβάνω, δεν χρωστάει 500.000 ή 30.000 ή 50.000. Είναι λίγοι και αυτοί. Ο περισσότερος κόσμος χρωστάει από 0 έως 10.000.